Τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαρικά μπορεί να έχουν τη τιμητική τους το βράδυ της Ανάστασης και υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία, ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση μη ορθής χρήσης τους. Οι είδη πυροτεχνίας είναι τα προϊόντα που περιέχουν εκρηκτικές σύλλες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών και που προορίζονται να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέρια ή καπνό ή ένα συνδυασμό των προαναφερόμενων εφέ. Τα πυροτεχνήματα είναι είδος πυροτεχνουργίας τα οποία έχουν σκοπό τη διασκέδαση και μόνο. Όσοι καταναλωτές προμηθεύονται πυροτεχνήματα αλλά και βεγγαρικά, είναι καλό να διαβάζουν πάντοτε τις οδηγίες χρήσης ώστε να τα χρησιμοποιούν σωστά. Ο κόσμος αγοράζει, ο κόσμος θέλει να εκτονωθεί, θέλει να κάνει κάτι. Προσπαθεί να το εκφράσει με διαφόρους τρόπους. Συνήθως εμείς έχουμε θέαμα για τον ουρανό. Δεν έχουμε σχέση με κροτίδες, με αυτοσχέδια. Έχουμε συσκευασίες μόνο που έχουν έγκριση. Αυτά τα μασούρια που είναι σε 8 βολές και μπορεί ο καθένας να το κρατήσει και στην εκκλησία, να το κατευθύνει στην ουσία, είναι μια προέκταση της μπαλωθιάς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα πιο σκληρά, λίγο οι ρουκέτες και οι συσκευασίες. Η συσκευασία είναι μια συστοιχία, ας πάρουμε μια τυχαία, την οποία είμαστε σε πλάγια θέση, χωρίς να σκίσουμε τίποτε και ανάβουμε μόνο ένα φυτίλι. Φυσικά δεν δίνουμε σε ανήλικους, έτσι. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ηλικία, να είναι άνω των 18. Και από εκεί και πέρα είσαι γύρω στα 10 με 20 μέτρα μακριά από τον κόσμο.